του τριπολικού συστήματος, ένας χώρος από τα οποία ήταν οι επιχειρήσεις των media, το τραπεζικό σύστημα και η οικονομική ελίτ. Απλά τα χρόνια της κρίσης δεν υπήρχε πλέον το φύλος εκείς και αν θέλετε και η κοινωνία περισσότερο και υποψιασμένη και προσπαθώντας να ανακαλύψει πράγματα, είδε όλα αυτά που γίνονται. Επιχειρήσεις οι οποίες ήταν και πρώτης κρίσης επιχειρηματικά αποτυχημένες, στόχευαν σε συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να υπηρετήσουν, και αυτό έχει περισσότερη σημασία γιατί γι' αυτό είναι πολύ πιο έτοιμο ο ιδιοκτήτης, ναι, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι πολύ πιο έτοιμο και αν θέλετε δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να κρίνει πιο αντικειμενικά, καλύτερα, ίσως να είναι πιο απαιτητικό και πιο δύσκολο από αυτά που γνωρίσαμε και συνεχίζουμε να γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν ξέρουμε τους ιδιοκτήτες ή ξέρουμε κάποιους από αυτούς, αλλάζουν ιδιοκτήτες, έχουμε εταιρείες offshore που κρύβονται πίσω τους ιδιοκτήτες, προσπαθούν να ελέγξουν την κοινή γνώμη και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δέχομαι ότι δεν μπορεί η είδηση να είναι απολύτως αντικειμενική όταν έχεις πολιτική οπτική γωνία. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα να προσπαθείς να δημιουργήσεις εικόνα πολιτική και να επιβάλλεις μέσω του φόβου, γιατί αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, αυτό που υπηρετεί τα συμφέροντα είτε της οικονομικής ελίτ είτε των ιδιοκτητών. Αλλά γιατί μετά το μαύρο της ΕΡΤ πάρα πολλοί κόσμος, και το έχω ζήσει και εδώ και με αιτήματα που είχα με αυτό το διάστημα από τότε πολιτών, διψάγαν για ενημέρωση όσον αφορά τα κεντρικά ζητήματα και στην πόλη μας. Πολλοί ήταν οι πολίτες που λέγαν πότε θα εκπέμψει το κόκκινο και στη Λαμία. Είμαστε από τους λίγους νομούς που... Γι' αυτό νομίζω ότι η σημερινή μέρα είναι σταθμός και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στη Μαριάννα και στο 88 FM, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, αν και με μικρές δυνάμεις, έχουν βάλει πάνω απ' όλα την ποιότητα στις εκπομπές, στη δουλειά τους. Και θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία, σε όλους τους συντελεστές από εδώ και πέρα να είναι πραγματικά μια σημαντική τομή στα πράγματα και της περιοχής. Για την απαξίωση αυτή που ήρθε και στα υπόλοιπα που μίλησε και ο Γιώργος, για αυτή την απαξίωση που πλέον έδειξε ο κόσμος στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Ό,τι και να πούν, είναι για τη μεγάλη πλειοψηφία, θα έλεγα, έχει περάσει σχεδόν ότι πρέπει να πιστέψουν το αντίθετο. Και νομίζω ότι, βέβαια δεν είναι κατά ανάγκη καλό αυτό, αλλά νομίζω στη φάση που είμαστε, είναι φανερό ότι όταν από τα διεθνή μέσα ενημέρωση ξεκινάει μία αλυσίδα ενημερωτική και αναπαράγεται καρμπών στην τελευταία κανάλι και στο τελευταίο, ας πούμε, ραδιοφωνικό σταθμό στη χώρα μας, καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε ανάγκη από ραδιόφωνα, από ανθρώπους, από τηλεοράσεις, από που θα φύγουν από αυτό το πράγμα. Έχουμε δει και πρέπει να μην μας διαφεύγει ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια ΕΡΤ η οποία είχε ταλαιπωρηθεί με πολύ λίγα φωτεινά παραδείγματα παρουσίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Από το 90 και μετά η είσοδος των μεγάλων συμφερόντων στην ενημέρωση σάρωσε τα πάντα. Έκλεισε τον έντυπο, εφημερίδες, περιοδικά, όλα αυτά, από τότε άρχισαν και πήραν την κάτω πόρτα. Άρχισε να τα μεγάλα τα συμφέροντα μπαίνοντα σε αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης και του ελέγχου της ενημέρωσης, μπήκαν αμέσως σε μια διαδικασία brand effect ιδιωτικής και δημόσιας τηλεόρασης. Τσακίσαν τη δημόσια τηλεόραση. Είδαμε τα αποτελέσματα, κλείσιμο της ΕΡΤ και λίγο πριν μέχρι και πρωθυπουργό καταργήσαμε και τα πράγματα. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσπάθεια αυτή η οποία
έγινε από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει η σημερινή κυβέρνηση να το λάβει υπόψη. Αυτό λοιπόν που απαιτεί ο κόσμος από εσάς είναι, και από τα άλλα δύο, είναι το εξής. Να μπει στον δημόσιο διάλογο και ο τελευταίος πολίτης. Να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος και τα μικρόφωνα, να υπάρχει η ανοχή και η πολυτέλεια του μάγκα, να το πω έτσι, να ακούει τα πάντα σαν το ραδιόφωνο, να μάθει και ο τελευταίος άνθρωπος, το τελευταίο χωριό, τι ακριβώς συμβαίνει. Και προφανώς τι σχεδιάζει η κυβέρνηση. Γιατί εκεί τουλάχιστον θα λείπουμε στα θέματα των επενδύσεων. Τι ακριβώς θα στηθεί στον νόμο. Ξέρετε, όσοι νομίζουν ότι όλο αυτό το κομμάτι τη κυβέρνηση τελειώνει αύριο μεθαύριο με τη διαπραγμάτευση, νομίζω πως κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αύριο αρχίζουν όλα. Αύριο αρχίζουν πολύ σημαντικά πράγματα που αφορούν και τον ίδιο μας τον νόμο. Προφανώς είναι σε εξέλιξη σκέψεις, προγράμματα, συζητήσεις. Αυτά θα ξεκινήσω εγώ από το κόκκινο για να τελειώσω. Περιμένω αυτό το πράγμα. Να ανοίξει το διάλογο, να βάλει τον κόσμο στην κουβέντα, να ξεφοβήσει τον κόσμο. Γιατί εγώ το ραδιόφωνο περιμένω να μην είναι μόνο κόκκινο. Περιμένω Κώστα, Μαριάννα, Γιώργο, περιμένω να είναι καινούριο, να είναι ριζοσπαστικό, να είναι καινοτόμο, να είναι φρέσκο και να είναι τολμηρό να έχω. Αυτό το ραδιόφωνο τον ακούω και αυτό το ραδιόφωνο θα βάζω κάθε πρωί και εγώ και οι υπόλοιποι. Έχουμε ανάγκη από ειδήσεις, έχουμε ανάγκη από μουσικές, αλλά να κερδίζουμε και κάτι. Να ξέρουμε ότι αυτό που γίνεται γίνεται για αυτόν τον λόγο. Να μάθει η κοινωνία τις αλήθειες. Αυτό που κρύβονται κάτω τα τραπέζια, αυτό που κρύβονται πίσω τα μικρόφωνα, αυτό που δεν μπορεί ο τελευταίος πολίτης ενώ σε απόσταση να μάθει, οφείλει αυτό το ραδιόφωνο να τα καταδείξει και να τα πέστε. Αυτό. Καλή νύχτα.